Η υποψηφιότητά μου αποτελεί μία ατομική προσπάθεια συμβολή στη συλλογική προσπάθεια που κάνουμε σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας να ισχυροποιήσουμε το κόμμα μας και στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Το διακύβευμα, και αυτό είναι που πρέπει ο κάθε ένας να σκεφτεί, είναι το αν την επόμενη μέρα των εκλογών θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτόν τον δρόμο που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, τη στέρηση των δικαιωμάτων και των αναγκών μας, ή αν θα αλλάξουμε δρόμο και θα βγούμε πιο διεκδικητικά, πιο δυναμικά, για μια ζωή καλύτερη, μια ζωή την οποία αξίζουμε. Και νομίζουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον δρόμο, το ΚΚΕ έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα γραφής. Μόνο και μόνο η δραστηριότητα της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος το προηγούμενο διάστημα μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο. Γιατί μέσα από τη δράση της αποκαλύφθηκε το γεγονός ότι αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά μέτρα, έργα που πρέπει να γίνουν δεν γίνονται γιατί δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Ή για παράδειγμα η πρόσφατη αντιπαράθεση που γίνεται και μέσα στο Κοινοβούλιο που είχε ανοίξει σχετικά με τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Το κόμμα μας εδώ και δεκαετίες έχει αποκαλύψει ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει περάσει με τη στήριξη όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι το ερώτημα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο λαός την επόμενη μέρα. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μία είναι η πρόκληση, το πώς θα εξασφαλίσει ακόμα περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο, το πώς θα εξασφαλίσει το να βγει νικητής από τον ανταγωνισμό ο οποίος γίνεται με τα υπόλοιπα, με άλλα εμπεριαλιστικά κέντρα, με άλλα κράτη. Άρα αυτό σημαίνει μεγαλύτερο τσάκισμα των δικαιωμάτων του λαού, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή στους εμπεριαλιστικούς πολέμους, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γεωστρατηγικά παιχνίδια τα οποία παίζονται. Επομένως, η πρόκληση για το λαό πρέπει να είναι το πώς την επόμενη μέρα θα ανέβει η διεκδίκηση, θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες εστίες αντίστασης μέσα στους χώρους εργασίας, στους χώρους νεολαίας, στις γειτονιές, προκειμένου να διεκδικήσουμε μια ζωή ολόκληρη, δουλειά με δικαιώματα για όλους, μόρφωση ολοκληρωμένη. Το πώς την επόμενη μέρα περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την πλάτη σε αυτή την πολιτική η οποία τον στείνει στον τοίχο, την πολιτική του κεφαλαίου, στήριξης του κεφαλαίου, η οποία εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές. Γιατί το ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώνων, θα αποκαλύπτει αυτή την πολιτική η οποία είναι εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, της νεολαίας, των δικαιωμάτων τους. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος σίγουρη, είναι ψήφος η οποία ξέρουμε ότι δεν θα λερώσει τα χέρια της εις βάρος της ζωής μας και των δικαιωμάτων μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προστατέψει τα σύνορα. Από τη στιγμή που στηρίζει τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, τα τελευταία 20 χρόνια έχει συμμετάσχει σε 9 εμπεριαλιστικές επεμβάσεις, έχει ενισχύσει μέσα από τις αποφάσεις της τη στρατιωτικοποίηση του χαρακτήρα της, ενώ από τον τελευταίο προϋπολογισμό που συζητήθηκε αυξάνει και τις πολεμικές δαπάνες σε αυτόν. Μάλιστα, είναι αυτή η πολιτική η οποία ενισχύει ή μάλλον δημιουργεί τις προσφυγικές ροές και μέσα από την πολιτική της, όπως για παράδειγμα τη συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, ενισχύει και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες μένουν οι πρόσφυγες. Συνθήκες οι οποίες έχουν το όνομα hot spots, δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και να κάνουμε εδώ πέρα μία παρένθεση, γιατί όλα αυτά τα κόμματα που το προηγούμενο διάστημα πονάνε για την κατάσταση των προσφύγων, δήθεν ανησυχούν για την έξαρση του ρατσισμού και του φασισμού στη χώρα μας, όλα μαζί πλην ΚΚΕ έχουν ψηφίσει αυτή την απαράδεκτη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Αν θέλουμε να μιλάμε για ουσιαστική φιλία, ειρήνη, αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς, ένας είναι ο δρόμος και αυτός είναι η πάλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, η πάλη αυτή στην οποία το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις. Σίγουρα αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η παιδεία, τις τεράστιες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σχολεία, πανεπιστήμια, ΤΕΙ της χώρας μας.
Είναι ευθύνη της κυβέρνησης με μια αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία να μπορέσουν να δοθούν τα κατάλληλα κονδύλια έτσι ώστε να αγοραστεί ο απαραίτητος εργαστηριακός και τεχνολογικός εξοπλισμός, να προχωρήσουμε σε διορισμούς καθηγητών που έχουν σχέση με το αντίστοιχο επιστημονικό ή τα αντίστοιχα επιστημονικά αντικείμενα. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε και έναν μύθο γύρω από την κατάσταση στην οποία υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί μπορεί να μιλάμε για γνώση συγκεκριμένων μηχανημάτων από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως μπορεί να είναι και περισσότεροι, δεν νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ωστόσο όμως, οι δεξιότητες, η γνώση δεξιοτήτων, η επανακατάρτιση, σε αντικατάσταση της ολοκληρωμένης γνώσης και μόρφωσης, αποτελεί συνολικότερη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα και από τη συνθήκη της Μπολόνια, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη αυτής. Γι' αυτό και λέω στο λόγο, από τη μία μπορεί να βλέπουμε μια καλύτερη γνώση χρήσης ενός συγκεκριμένου τεχνολογικού επιτεύγματος, από την άλλη όμως η μετακίνηση από δουλειά σε δουλειά είναι ένα γεγονός για όλους τους νέους. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτήν την χρονική στιγμή να δυναμώσει ο αγώνας για ολοκληρωμένη μόρφωση, για ολοκληρωμένες σπουδές, για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Η θέση του κομματός μας είναι όλες, ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι μονοπωλιακοί όμιλοι, να φορολογούνται. Μάλιστα, στην πρόσφατη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα, όπου ξεδιπλώθηκε μια ολόκληρη αντιπαράθεση ανάμεσα στα μονοπόλια οπτικοακουστικού έργου και εκδοτικών οίκων από τη μία και διανομή στο διαδίκτυο από την άλλη, εμείς πήραμε αυτή τη θέση. Δεν πήραμε θέση στον ανταγωνισμό, αλλά πήραμε τη θέση και οι μεν και οι δε να φορολογούνται κανονικά. Και ταυτόχρονα πρέπει να πάρθουν μαζί με την φορολόγηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τόσο των δημιουργών όσο και των έργων που έχουν δημιουργήσει.